Γεια σας, είμαι η Ζήνα Γουριότη και παρακολουθείτε τις ειδήσεις του Πρόνιος TV. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. φάντασμα από το όχι τόσο μακρινό παρελθόν επιστρέφουν οι πλαστέ επιστολέ του Ισού που πουλούσε ω γνήσιε ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση Κυριάκο Βελόπουλο. Καθώ ποτέ μέχρι σήμερα δεν έδωσε πιστικέ απαντήσει για το πώ πουλούσε κάτι τόσο εξόφθαλμα ψεύτικο και πλαστό, χωρί να μπει στον κόπο να ελέγξει αν όντω υπάρχουν. Γιατί εν προκειμένου δεν μιλάμε για ένα έργο κάποιου κοινούθνη του, αλλά για τα δίθεν συγγράμματα του θεανθρώπου που έτυχε να του τα δώσουν για να τα πουλήσει. Και αν ένας άνθρωπος, πολλό δε μάλλον ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, δέχεται να πουλήσει κάτι που μπορεί και να μην είναι γνήσιο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα τον εμπιστευθούν οι ψηφοφόροι αφού πουλάει στο δυνητικά πλαστά αντικείμενα ως γνήσια. Και μπορεί οι δημοσκοπήσεις να τον φέρουν με διπλάσιο ποσοστό από τις εθνικές εκλογές, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν τεθεί εκτός ευρωεκλογών τρία κόμματα που αλλιεύουν ψήφους από την ίδια δεξαμενή που επιχειρεί να αλλιεύσει ψήφου ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σπαρτιάτε, Έλληνε, Χρυσή Αυγή. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 2014 χωρί ποτέ ο πρόεδρο τη ελληνική λύση Κυριακό Βελόπουλο να απαντήσει πιστικά στο ερώτημα γιατί χρησιμοποιούσε τον Χριστιανισμό και ειδικά το όνομα αυτού για να κερδίσει χρήματα. Ο ίδιο είχε ερωτηθεί από το Προ GR αμέσω μετά τι ευρωεκλογές του 2019 για το ζήτημα των επιστολών του Ισού που πουλούσε από την εκπομπή τηλεπολίσεων, ενοικιάζοντα τηλεοπτικό χρόνο σε διάφορα περιφερειακά κανάλια, αλλά απέφυγε να απαντήσει. Συγκεκριμένα είχε πει ο Μητροπολίτη Μεσυνία Χρυσότομο, αφού πρώτα επιτέθηκε εναντίον μου λίγο αργότερα φιλοξενούμενο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, παραδέχτηκε την ύπαρξη χειρόγραφων τα οποία χαρακτήρισε ω πλαστά. Χαίρομαι που η απάντηση ήρθε από τον ηγούμενο τη μονή του Αγίου Ιωνησίου Πέτρου, ο οποίο ξεκαθάρισε πω οι επιστολέ βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο τη μονή. Αυτό που είχα πει και εγώ δηλαδή ω ιστορικό. Δεν είμαι θεολόγο και η πλαστότητα ή μη μένει να εξακριβωθεί από ειδικού. Πράγμα που είναι γνωστό. Δηλαδή, ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την αυθεντικότητα των επιστολών. Ωστόσο, όμω, αυτό δεν τον επόδιζε να τι πουλάει ω αυθεντικέ. Αλλά και για το αν παραδέχθηκε ο Μητροπολίτη Μεσίνια Χρυσότομο την ύπαρξη των χειρογράφων, έστω και ω πλαστά, πάλι έλεγε ψέματα ο Κυριάκο Βελόπουλο, όπω φαίνεται και στο βίντεο. Αντίθετα, στη συνέντευξη φωτογραφίζει τον Κυριάκο Βελόπουλο, Μητροπολίτη Μεσυνία Χρυσότομο, χωρί να τον κατονομάζει και λέει πω οι επιστολέ είναι πλαστέ και προωθούνται από αυτόν με τα φυσικά και μαγικά πράγματα. Αρκεί να δει κάποιο το σχετικό βίντεο και θα καταλάβει τα συσσωρευμένα οικονομικά εγκλήματα των κυβερνήσεων της περίοδου 1984-2024 έφεραν την Ελλάδα στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη μεταξύ 28 ευρωπαϊκών χωρών. Και επειδή οι άνθρωποι λένε ψέματα αλλά οι αριθμοί δεν ψεύδονται ποτέ, στο γράφημα αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας τα τελευταία 40 χρόνια αυξήθηκε μόνο 26%. Αντίθετα, πρώτη είναι σε ανάπτυξη η Ιρλανδία, η οποία ήταν μια χώρα πολύ πιο κάτω από την Ελλάδα πριν 40 χρόνια και κατά τη χρονική αυτή διάρκεια παρουσίασε ανάπτυξη της τάξης του 421%. Φυσικά, πέραν του γεγονότος ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά δεν είχαν και ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στο να αυξάνουν τον πλούτο της χώρας, η μεγαλύτερη ζημιά έλαβε χώρα στα 14 χρόνια των μνημονίων, όταν οι κυβερνήσεις δέχτηκαν να παραδώσουν τη χώρα στους δανειστές και στις διαθέσεις τους για περίπου έναν αιώνα. Αυτή η σκοτεινή περίοδος έχει στοιχήσει στη χώρα τα μέγιστα και της έχει φέρει αρνητική ανάπτυξη. Εάν δεν είχε παραδοθεί η χώρα στι μνημονιακέ πολιτικέ, η ανάπτυξη τη τώρα θα ήταν τουλάχιστον τη τάξη του 60%. Στο διάγραμμα φαίνεται ότι ακόμα και χώρε που ήταν ψηλότερα από την Ελλάδα, όπω η Γαλλία και η Ελβετία, συνεχίζουν και αναπτύσσονται. Αναπτύχθηκαν περισσότερα από την Ελλάδα και αυτό γιατί η χώρα λυσοδέθηκε στα εθνοκτόνα μνημόνια. Οι πρώην κομμουνιστικέ χώρε παρουσιάζουν επίση μεγάλα ποσοστά ανάπτυξη. Κάτι που είναι λογικό καθώ βρίσκονταν πάρα πολύ πίσω, αλλά η ουσία είναι ότι πλέον έχουν φτάσει την Ελλάδα και την έχουν ξεπεράσει. Στο κέντρο υγεία με έντονα συμπτώματα τροφική δηλητηρίαση κατέληξαν 37 κάτοικοι του χωριού τη Βουπρασία στην Ηλία έπειτα από πανηγύρι. Οι κάτοικοι του χωριού τη Ηλία συμμετείχαν στο εορταστικό τραπέζι που είχε στηθεί για το πανηγύρι στον προαύλιο χώρο τη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και λίγο μετά το γεύμα, 37 άτομα που βρίσκονταν όλα στο ίδιο τραπέζι παρουσίασαν τα πρώτα συμπτώματα τροφική δηλητηρίαση με έντονου πόνου στο στομάχι και την χώρα. Όλοι φάγαμε από το ίδιο φαγητό. Υπήρχε βραστό κρέα και γλυκά. Λίγη ώρα μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Έντονη αδιαθεσία πόνη στην κοιλιά και 37 άτομα καταλήξαμε στο κέντρο υγείας με τροφική δηλητηρίαση. Οι γιατροί που εφημέρευαν μα πρόσφεραν τι πρώτε βοήθειε φαρμακευτική αγωγή και ορού, τονίζει κάτοικο του χωριού. Το Κέντρο Υγεία Βάρδα δέχθηκε δεκάδε κατοίκου ηλικίε από 15 έω 90 ετών ακριβώ με τα ίδια συμπτώματα. Οι πρώτοι ασθενεί ήταν δύο αδέρφια, 15 και 16 ετών, και η μητέρα του. Αρχικά νομίζαμε ότι πρόκειται για τη δαμόλη, όμω άρχισαν να έρχονται και άλλοι ασθενεί οι οποίοι ήταν όλοι από το ίδιο χωριό και βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι. Διαπιστώσαμε αμέσω ότι πρόκειται για τροφική δηλητηρίαση. Τα συμπτώματα ήταν έντονα. Πόνοι στην κοιλιακή περιοχή, ναυτία, εμετός και διάρεια. Άμεσο παρασχέθηκε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και διαχειριστήκαμε την κατάσταση στο κέντρο υγεία χωρί να χρειαστεί καμία διακομιδή. Οι ασθενεί παρέμειναν σε βραχή νοσηλεία με ορού και μόλι ένιωσαν καλύτερα, επέστρεψαν όλοι στα σπίτια του. Πάντω, μέχρι να ενεργήσουν τα φάρμακα, υπέφεραν από του πόνου, δήλωσε ο αναπληρωτή διευθυντή του κέντρου υγεία Σταύρο Λεβέντη. Η Σοφία Μπαλτά καρκινοπαθεί έκανε κανένα σχόλιο στις 27 Απριλίου σε δημοσίευση στη σελίδα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook, ο οποίος είχε ανακοινώσει τη δωρεάν πρόσβαση σε εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικότερα, η ίδια ανέφερε ότι παρά το γεγονό πω είναι πλήρω ασφαλισμένη 52 ετών και διαγνωσμένη με καρκίνο από το 2018, με πρόσφατη διάγνωση για πολλαπλέ μεταστάσει από τι 3 Φεβρουαρίου, δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε ένα ραντεβού για εξετάσει σε δημόσια ιατρική δομή εδώ και τρει μήνε ώστε να καταφέρει να ξεκινήσει θεραπεία για την ασθένεια. Το συγκεκριμένο σχόλιο μετά από πολλές αναφορές θεωρήθηκε από το Facebook ότι είχε σκοπό να εξαπατήσει άτομα με σκοπό να τους αποσπάσει χρήματα, περιουσιακά στοιχεία ή νόμιμα δικαιώματα και διαγράφηκε από τον ιστότοπο. Η ίδια δήλωσε στο λογαριασμό της το X για το συμβάν. Ο Μερτά λέω ψέματα και εξαπατά τον κόσμο για να σας αποσπάσω χρήματα. Η φωτό ήταν από σχόλιο που έκανα στη σελίδα του Πρωθυπουργού όταν ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες δωρεάν εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Την ίδια φωτό δημοσίευσα και στο προφίλ μου με ανάλογη δημοσίευση. Δείτε στα σχόλια το σύνδεσμο. Δεν μου φτάνει η αρρώστια μου, θα με πάνε για κατηγορούμενοι που παραπονέθηκα. Αυτοί δεν πάνε φυλακή, εμένα θα στείλουν. Δεν είμαι τρόλο όμως, υπάρχω και θα συνεχίσω να υπάρχω και να ενοχλώ. Η ελληνική αστυνομία δημοσίευσε στο έξι ένα βίντεο με την επιτυχημένη προσπάθεια δύο αστυνομικών να κρατήσουν στη ζωή έναν άντρα, ο οποίο το πέρασμένο Μάρτιο υπέστη έμφραγμα στη γλυφάδα, συνοδεύοντα την ανάρτηση στο έξ από την ευχαριστήρια επιστολή τη συζύγου του. Όπω αναφέρει στην επιστολή τη, η γυναίκα, οι δύο υπάρχει φύλακε τη ομάδα Δία Νότιο-Ανατολική Αττική έσπευσαν αμέσω στο σημείο του συμβάτο και του χορήγησαν τι σωτήριε πρώτε βοήθειε, φροντίζοντα ακόμη και για την κλίση ασθενοφόρου. Σύμφωνα με την ίδια, τη στο Λαϊκό, όπου παρέμεινε για μία εβδομάδα και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου υπευλήθη με επιτυχία σε τετραπλό bypass. Με του δύο αστυνομικού, μάλιστα, να επικοινωνούν μαζί τη, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία τη υγεία του. γεγονό που αποδεικνύουν το ήθο του και την παιδεία που διαθέτουν, όπω τονίζει η ίδια. Ε, κύριο,

Η υποψήφια ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Βίκυ Φλέσσα προέβη σε νέε δηλώσει επιμένοντα την άποψή τη ότι όλοι μαζί σκοτώσαμε τα θύματα στα Τέμπη. Η Βίκυ Φλέσσα, αφού ανέφερε πω η τραγωδία των Τέμπων είναι στα χέρια τη δικαιοσύνη, επέμεινε στι απόψει που είχε εκφράσει πριν μερικέ εβδομάδε, αναφέροντα ότι εάν από το 1989 σήμερα όχι μόνο στο Νοσέ αλλά και σε άλλα παιδεία γνωρίζαμε ότι στο τρένο ήταν μέσα το παιδί μα, η μάνα μα και γενικά δικοί μα άνθρωποι, τότε θα κάναμε σωστά τη δουλειά μα. Τα παιδιά αυτά όλα. Μαζί τα σκοτώσαμε, είτε αφορά τα τέμπη είτε στο μάτι, και είμαστε μια κοινωνία σάπιων ανθρώπων. Δεν φταίει καμία κυβέρνηση, κάθε άτομο ξεχωριστά φταίει. Να επιστρέψουμε σε μια κουλτούρα αγάπης, ζούμε σε μια κουλτούρα βίας και τοξικότητας, ζούμε σε μια διστοπική κοινωνία με φόβο. Την ίδια στιγμή που η ελληνική κοινωνία και οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και θεωρούν ότι υπάρχει κυβερνητική συγκάλυψη, η Βικυφλέσσα επιστρέφει στο κυβερνητικό αφήγημα του 2020 περί ατομικής ευθύνης. ακριβώ ένα μήνα απομένει μέχρι τι ευρωεκλογέ και η Νέα Δημοκρατία έχει κινητοποιήσει τον κομματικό του μηχανισμό για να εξασφαλίσει ότι θα ξεπεράσει το 30% και αν είναι εφικτό να πιάσει το 33%. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ σοβαρά προβλήματα και αυτό είναι η ακρίβεια η οποία ενοχλεί ιδιαίτερα του νέου καθώ δεν μπορούν να φτιάξουν τη ζωή του και η οργή των δεξιών ψηφοφόρων για την ψήφιση του νόμου με τον οποίο παντρεμένοι ΛΟΑΤΚΙ μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Ακόμη στο φαινόμενο της ακρίβειας πρέπει να προσθεθεί και το επίσης οδυνηρό φαινόμενο της έλλειψης στέγης. Επίσης το έγκλημα των τεμπών δημιουργεί αρνητική προδιάθεση στους νέους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία καθώς σχεδόν στο σύνολό του τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι. Φυσικά οργή προκάλεσαν και τα όσα ακολούθησαν, η προσπάθεια συγκάλυψη στο μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας και φυσικά η μη ανάληψη ευθύνη. Βέβαια δεν είναι μόνο οι νέοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρο των απολυτήκων αυτών που ουσιαστικά είναι ανένταχθοι και δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο που πλέον δεν του εμπνέει η Νέα Δημοκρατία. Κακά τα ψέματα, η συγκεκριμένη τάξη στήριζε τη Νέα Δημοκρατία του Κυριακού Μητσοτάκη, καθώ επηρεαζόντουσαν από τα μέσα ενημέρωση. Τώρα όμω είναι πιο πιθανό να απέχουν από τι εκλογέ. Ειδικά για του συγκεκριμένου είναι πιο εύκολο να πάνε στι παραλίε από το να πάνε να ψηφίσουν. Πολλοί αναλυτέ θεωρούν ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη αποχή από καταβολή σε ευρωεκλογών. Δεν είναι τυχαίο που ο Στέφανο Κασελάκη απευθύνεται συνεχώ σε αυτά τα κοινά μέσα από καθημερινή επικοινωνία σε πρωινέ και μεσημεριανέ εκπομπέ. Ο νέο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χάνει ψηφοφόρου ιδεολογικά αριστερού, αλλά κερδίζει ένα νέο σώμα ψηφοφόρων που δεν είναι αριστεροί. Στα δεξιά κοινά μπορεί οι μεγάλε διαρροέ να έχουν κλείσει προ τον Κυριακό Βελόπουλο και την ελληνική λύση και μπορεί με τη συνάντηση Μιτσοτάκη και να έπεσαν οι τόνοι μεταξύ κυβέρνηση και εκκλησία, αλλά το άγιο όρο στο οποίο ζουν οι πνευματικοί μεγάλου πληθυσμού τη χώρα, αλλά και η πλειοψηφία των εκκλησιών, είναι κατά τη Νέα Δημοκρατία. Όσο για του παραδοσιακού δεξιού ψηφοφόρου στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ δύσκολα θα ψηφίσουν ξανά Νέα Δημοκρατία. Ένα ακόμη περιστατικό με αεροσκάφο τη Boeing συνέβη στη Σενεγάλη, όπου 11 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα Boeing 737 αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την απογείωση με αποτέλεσμα να ξεφύγει από το διάδρομο και να σταματήσει σε θάμνου. Στο Boeing 737 τη εταιρεία Transair επέβαιναν συνολικά 78 επιβάτε. Στα βίντεο και τι φωτογραφίε που δημοσιεύτηκαν στα social media είναι εμφανεί οι ζημιέ που υπέστη ο αριστερό κινητήρα του αεροπλάνου. Ομάδε διάσωση έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματο στο αεροδρόμιο Μπλέζο που απεγκλώβησαν του επιβάτε του Boeing 737 με 4 από του 11 τραυματίες να βρίσκονται σε πιο κρίσιμη κατάσταση. Το ατύχημα σημειώθηκε μία ημέρα μετά την τρομακτική προσγείωση ενός Boeing 767 τη εταιρεία FedEx που αντιμετώπισε πρόβλημα με τον προστινοτροχό με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση με την άτρακτο. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο χώρο τη κβάτομηχανική και τη αστροφυσική παρουσίασε επιστημονική ερευνητική ομάδα, η οποία δημιούργησε το πρώτο πλαίσιο κατασκευή κινητήρα που θα παράγει την περιβόητη ταχύτητα δίνης. Πρόκειται για ένα διανοητικό εφεύρημα το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διάσημη σειρά Star Trek, με βάση το οποίο στο μέλλον τα διαστημόπλαια τη ανθρωπότητα θα μετακινούνται στο διάστημα με ταχύτητε πολύ πάνω από το όριο τη ταχύτητα του φωτό και θα εξερευνούν τον γαλαξία. Με δημοσίευση στην επιθεώρηση Classical and Quantum Gravity, η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρόποι να παραχθεί η ταχύτητα δίνης. Όπω δηλώνει ο Τζέρετ Φούξ του Πανεπιστημίου τη Αλαμπάμα και του ομίλου ερευνητικού προβληματισμού Applied Physics, επικεφαλή τη ερευνητική ομάδα, αυτή η μελέτη αλλάζει τη συζήτηση σχετικά με τη ταχύτητα δίνης. Με την επίδειξη ενό πρώτου μοντέλου στο είδο του, δείξαμε ότι η ταχύτητα δίνης μπορεί να βγει από το πεδίο τη επιστημονική φαντασία. Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι ανέπτυξε ένα μείγμα παραδοσιακών και καινοτόμων βαρυτικών τεχνικών, το οποίο μπορεί θεωρητικά να οδηγήσει στη δημιουργία ενό κινητήρα, ο οποίο θα επιτρέπει σε ένα διαστημικό σκάφο να κινείται με ταχύτητε κοντά σε αυτή του φωτό, δημιουργώντα μια φυσαλίδα δίνης, η οποία μπορεί να αποτελέσει την πύλη μέσω τη οποία θα μετακινηθεί το σκάφο πολύ γρήγορα στο απέραντο διάστημα. Όπω υποστηρίζει ο Τζιάνι Μαρτύρ, διευθύνων σύμβουλο του Applied Physics, μπορεί η ανθρωπότητα να είναι ακόμη μακριά από την πραγματοποίηση διαστρικών ταξιδιών, αλλά αυτή η έρευνα δημιουργεί μια νέα εποχή πιθανών δυνατοτήτων. Συνεχίζουμε να κάνουμε σταθερή πρόοδο, καθώ η ανθρωπότητα εισέρχεται στην εποχή τη ταχύτητα τη ΔΗΝΗΣ. Ένα οδηγό φορτηγού που μετέφερε παρακετικό οξύ έχασε τον έλεγχο του οχήματό του το πρωί τη 5 ης 8 Μαου στον αυτοκινητόδρομο Α21 κοντά στην πόλη Πιατσέντζα στη Βόρεια Ιταλία. Το φορτηγό συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει δίπλα στον αυτοκινητόδρομο. Ο οδηγό του φορτηγού βρέθηκε νεκρό μέσα στο όχημα. Από τη σύγκρουση, επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με προβλήματα αναπνοής λόγω της εισπνοής χημικών ουσιών, πυροσβέστες, αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά. σταθερό προβάδισμα με μέσο όρο 2,7% σε όλες τις δημοσκοπήσεις έναντι του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν διατηρεί ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ σε ό,τι αφορά την ψήφο σε παναμερικανικό επίπεδο και ειδικότερα στη δημοσκόπηση της Ράμσεν Reports αγγίζει το 12%. Η Damus είναι μια εταιρεία που θεωρείται φύλλα προσκύμενη στο δεξιό χώρο, αλλά είναι μακράν από τι πιο αξιόπιστε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι η δημοσκοπική εταιρεία η οποία προέβλεψε το 2016 τη νίκη του Ντόναλτ Τραμπ έναντι τη τότε αντιπάλου του Χίλαρη Κλίντον όταν όλα τα προγνωστικά ήταν εις βάρος του. Βεβαίως, η Παναμερικανική ψήφος δεν κερδίζει προεδρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την προεδρία κερδίζει όποιος καταφέρει να επικρατήσει σε πολιτείες κλειδιά. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, ο Ντόναλτ Τραμπ προηγείται σταθερά και σε αυτές για παράδειγμα στι πολιτείε τη Γεωργία και Αριζόνα, που τι έχασε στι προηγούμενε εκλογέ και του τύχησαν την Προεδρία. Στην τελευταία δημοσκόπηση τη The Hill, Emerson προηγείται με 3% και 4% αντιστοίχω. Σταθερά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν παραμένουν ποιοτικοί δείκτε, όπω η απόρριψη του προεδρικού του έργου σε ποσοστό 58% και η αίσθηση των Αμερικανών πω η χώρα οδεύει σε λάθο κατεύθυνση σε ποσοστό 67% σε πρόσφατη δημοσκόπηση τη η εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι αυτή τη στιγμή είναι πω θα υπάρξει αλλαγή στο Λευκό οίκο μετά τι εκλογέ τη 5η Νοεμβρίου. Μια αλλαγή που περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, καθώ θεωρούν την κυβέρνηση Biden επικίνδυνη για πρόκληση ακόμα και ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου, ενώ του φοβίζουν οι κύκλοι εξουσία που κρύβονται από πίσω τη. Η οικονομική καταστροφή τη Ελλάδα και πώ αυτή διαλύει τι ελπίδε των νέων ανθρώπων για το μέλλον και οδηγεί ακόμα και του ηλικιωμένου να μένουν άστεγοι, αποτυπώνεται σε μια συγκλονιστική ανταπόκριση και ένα βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μια ανταπόκριση ξηράφη στου κυβερνητικού ισχυρισμού περί ανάπτυξη που εστιάζεται στην απίστευτα ακριβή στέγη, την αδιανόητη μείωση των μισθών κατά 32% ελαίο των μνημονίων και στα άλλα δομικά στοιχεία που διαλύουν σε καθημερινή βάση τη ζωή των Ελλήνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% του εισοδήματος των Ελλήνων πηγαίνει στη στέγαση έναντι του μόλις 19% των λοιπόν κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο απλός και με στοιχεία τρόπος που αποδομεί την προπαγάνδα του Μαξίμου το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αποτυπώνει την πικρή πραγματικότητα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Αξίζει να σταθούμε για άλλη μια φορά στη μεγάλη καταστροφή τη Θεσσαλία, απόρρια των τραγικών παραλήψεων τη κυβέρνηση και τη κυβερνητικά ελεγχόμενη περιφέρεια. Η καταστροφή αυτή ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την εκτόξευση στι τιμέ των σούπερ μάρκετ. Επισημαίνεται ότι η περιφέρεια τη Θεσσαλία συμμετέχει στη διαμόρφωση του ελληνικού ΑΕΠ με ποσοστό 5%. Ακόμη σημειώνεται ότι το σύνολο των απολίων για τη Θεσσαλία και τον εθνικό μας πλούτο υπολογίζεται πλέον στα 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Έφεση άσκηση εισαγγελία εφετών κατά τη δικαστική απόφαση του τρίμελου πλήμμελιωδικίου για το έγκλημα στο μάτι που στήχησε τη ζωή 104 ανθρώπων. Ο εισαγγελέα Πύρο Παπά άσκησε έφεση τόσο για τι αθώσει όσο και για τι ποινέ που επιβλήθηκαν αλλά και τα ελαφριτικά που δόθηκαν. Εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου του ανθρώπου που έβαλε τη φωτιά στον οποίο επιβλήθηκε ποινή τριών ετών καθώ νομικά δεν μπορούσε να ασκηθεί. Η έφεση αφορά το σύνολο τη απόφαση, δηλαδή του αθωοθέντες, τα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν στου 5 εκ των 6 καταδικασθέντων, αλλά και τη μετατροπή τη ποινή του σε χρηματική προ 10 ευρώ την ημέρα. Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα εξεταστεί από την αρχή για όλου σε δεύτερο βαθμό. Υπενθυμίζεται ότι στην αίτηση για άσκηση έφεση που είχαν καταθέσει οι συγγενεί των θυμάτων την περασμένη εβδομάδα, χαρακτήριζαν τι ποινέ χάδι, υπογραμμίζοντα πω θα έπρεπε να καταδικαστούν άλλοι 9 κατηγορούμενοι. Όπως ανέφεραν, η ενοχή των για όλα τα που κατηγορούνται προέκυψε από το αποδεικτικό υλικό αδιαμφισβήτητα και έπρεπε να καταγνωστεί. Η επαρκή τιμωρία των ενόχων είναι απαραίτητη για να μην θρυνήσουμε άλλου νεκρού. Εκτό τη έφεση, οι συγγενεί των θυμάτων και οι εγκαυματίε έχουν γνωστοποιήσει ότι θα αποστείλουν επιστολή στην πρόεδρο του Αριουπάγου, θα καταθέσουν αναφορά στην Επιτροπή ΛΥΠΕ αλλά και θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αναζητώντα δικαίωση για του νεκρού. <Το μια χώρα όπου οι μισοί Έλληνε έχουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ και κάποιοι λίγοι και εκλεκτοί πληρώνονται με απόλαυε άνω των 75.000 ευρώ το μήνα, έχει δημιουργήσει η οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα αποτελέσματα τη οποία τα χαρακτηρίζει ω οικονομικό θαύμα. Για την ακρίβεια, εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ δηλώνει στην εφορία το 53% των φορολογούμενων, ενώ 1.214 φορολογούμενοι λαμβάνουν αμοιβέ πάνω από 75.000 ευρώ. Το μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ από την επεξεργασία 6.560.865 φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2023. Φυσικά είναι βεβαίο πως θα υποστηριχθεί το γνωστό αφήγημα πως αυτοί εργάζονται πολύ σκληρά και είναι πετυχημένοι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που φύτοζοουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το έχουν επιλέξει γιατί δουλεύουν λιγότερο». Την ίδια ώρα σε 1.540.255 ανέρχονται οι φορολογούμενοι που πιάστηκαν πέρυσι στα τεκμήρια και αναγκάστηκαν να φορολογηθούν για εισοδήματα υψηλότερα από αυτά που δήλωσαν. Με λίγα λόγια πλήρωσαν έξτρα ποσά φόρων διότι απλούστατα τα εισοδήματά τους δεν μπορούσαν να καλύψουν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία σχεδόν όλοι έχουν κληρονομήσει από τους γονείς τους. Δηλαδή δεν πληρώνονται αρκετά για να καλύψουν τις φορολογικές ανάγκες που αυθαίρετα το κράτος έχει ορίσει. Και αυτό γιατί για το ελληνικό κράτος θεωρείται αδύνατο κάποιος να κάνει αιματηρές οικονομίες, να μην αγοράζει σχεδόν τίποτα για να μπορέσει να επιβιώσει και να συντηρήσει αυτά που έχει. Και επειδή οι νόμοι και το φορολογικό σύστημα συνήθω κατασκευάζονται από ανθρώπου που παίρνουν 10.000 ευρώ το μήνα, τα οποία χρήματα του τα δίνουν οι φορολογούμενοι των 700 ευρώ το μήνα, είναι σαφέ πω δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πρόεδρο του κόμματο Φωνή Λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτική τη συνέντευξη το πρωί τη Τετάρτη 8 Μαΐου τόνισε πω η Ελλάδα και η Ευρώπη ισλαμοποιούνται συμπληρώνοντα πω η ακρίβεια, η λαθρομετανάστευση και η εγκληματικότητα μα πονάνε και γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση. Παράλληλα, ερωτηθήσα για το σύνθημα Πατρίστρη θρησκεία, η οικογένεια. Απάντησε ότι την εκφράζει απόλυτα, συμπληρώνοντα πω αν κάποιοι το εργαλειοποιούν, δεν μα αφορά και εμεί δεν θα το κάνουμε. Η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια μα κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, τόνισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξηγώντα γιατί στρέφει τα βέλη τη κυρίω κατά τη κυβέρνηση. Στη συνέχεια, η ίδια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριακό Βελόπουλο και την ελληνική λύση, λέγοντα πω εγώ δεν πούλησα ούτε επιστολέ του ίσου, ούτε κυραλιφέ για τη φαλάκρα και δεν πρόκειται ποτέ να εργαλειοποιήσω την πίστη μας. Ακόμη κατηγόρησε την κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική υπογραμμίζοντας πως έχουμε γίνει καρπαζοί πράκτορες της Τουρκίας και της Αλβανίας μια ουρίζουμε αντί να διεκδικούμε αυτά που πρέπει. από την 5η-9 Μαου χαλαεί ο καιρό, καθώ έρχονται αφρικανικοί σκόνοι, βροχέ και καταιγίδε, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΤΖΙΑΡ, αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού θα είναι η ανατολική κίνηση μια ατμοσφαιρική διαταραχή στη μέση τροπόσφαιρα από την κεντρική Μεσόγειο προ την νότια Ελλάδα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου θα είναι οι βροχέ και οι τοπικέ καταιγίδε στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα, οι οποίε κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή 10 Μαου στα βόρεια τμήματα τη Κρήτη είναι πιθανό να είναι κατά τόπου ισχυρέ. Η πτώση τη θερμοκρασία έω 8 με 9 βαθμού Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα τη Τετάρτη. Η μεταφορά σαχαρίανη σκόνη, κυρίω στη μεσητροπόσφαιρα, η οποία σε συνδυασμό με τι βροχοπτώσει θα έχει ω αποτέλεσμα να σημειωθούν λασποβροχέ σε πολλέ περιοχέ η ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο με εντάσεις έως 6 με 7 μποφόρ και η πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις στο Νότιο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με την πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην προκλητική κίνηση τη Τουρκία να μετατρέψει τη μονή τη χώρα σε τζαμί. Κατά την επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο, Κυριάκο Μητσοτάκης την ενημέρωσε για το ταξίδι του στην Τουρκία αλλά και για τι ευρωεκλογέ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργό εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μετατροπή τη μονή τη χώρα σε τζαμί, αναφέροντα ξεκάθαρα ότι θα θέσει το θέμα στο Ρετζέπτα Περντογάν κατά το τέτα τέτ που θα έχουν την ερχόμενη Δευτέρα στην Άγκυρα. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνα πρωθυπουργό, η μετατροπή αυτή ήταν αχρίαστη και πρόσθεσε πω είναι μια ενέργεια που προσβάλλει την πλούσια ιστορία τη Κωνσταντινούπολη ω σταυροδρόμι πολιτισμών. Ταυτόχρονα υπογράμισε ότι ο διάβλο επικοινωνία με την Τουρκία παραμένει ανοιχτό ακόμη και όταν διαφωνούμε και ότι τα κανάλια επικοινωνία παραμένουν ανοιχτά. Μιλώντα για τι ευρωεκλογέ, ο Κυριακό Μητσοτάκη αναφέρθηκε σε ενδείξει έντονη πόλωση από άλλα κόμματα εν ώψη τη κάλπη του Ιουνίου. Τόνισε επιπλέον ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή στι ευρωεκλογέ, καθώ θα νομιμοποιήσει τη χώρα μα να διεκδικεί περισσότερα. Ο Κυριακό Μητσοτάκη κατέληξε λέγοντα ότι θα πρέπει να μείνουμε μακριά από το τοξικό κλίμα, σημειώνοντα ότι φοβάται ότι δεν θα εισακουστεί αυτή η ευχή του. Από την πλευρά τη, η Πρόεδρο τη Δημοκρατία συμφώνησε ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η καλή επικοινωνία με την Τουρκία. Σημείωσε ότι η μετατροπή τη μόνη τη χώρα σε τζαμί δεν δίνει ένα καλό μήνυμα, διότι πρόκειται για ένα μνημείο πολιτιστική κληρονομιά. Αναφορικά με τι ευρωεκλογέ, η κυρία Σακελαροπούλη υπογράμισε ότι είναι αναγκαία μαζική συμμετοχή, τονίζοντα ότι η Ευρώπη έχει να πετύχει σημαντικές προκλήσεις. Πληθαίνουν τι τελευταίε ημέρε οι αναλύσει που προβλέπουν ένα πολύ άσχημο οικονομικό γεγονό τη χρονιά που διανύουμε με αποκορύφωμα την πρόβλεψη του γνωστού οικονομολόγου Χάρι Τέντο, ο οποίο είπε ότι ίσω υπάρξει οικονομική κατάρρευση ακόμα και μέσα σε λίγε εβδομάδε. Ο ίδιο χαρακτήρισε μάλιστα ω μήνα κλειδί το Μάιο. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Χάρι Τέντ, μάλλον έχουμε δει τα υψηλά τη αγορά που πρόκειται για την πιο μεγάλη χρονικά και πλέον διωγκωμένη φούσκα στην ιστορία των χρηματιστηριών. Αυτό το bull run το οποίο ξεκίνησε από το 2009 και με ορισμένες διακοπές συνεχίστηκε ως τον Απρίλιο του 2024 θα γραφτεί σε βιβλία οικονομικής ιστορίας επεσήμανε ο οικονομολόγος, προσθέτοντας πως η εποχή σε όλα θυμίζει την οικονομική περίοδο του 1970. Από τα assets μέχρι και το real estate. Το κρίσιμο ζήτημα εν προκειμένου είναι όχι αν θα έχουμε ύφεση, αλλά αν θα έχουμε χρηματοπιστωτική κατάθλιψη, γεγονό που θα επηρεάσει δυσμενώ ειδικά τη γενιά των Millennials. Η αλήθεια είναι, λέει ο Χάρη Ντέντ, πω η κυβέρνηση έχει θέσει την οικονομία εκτό τροχιά και θα το πληρώσουμε ακριβά με χαμηλή ανάπτυξη και παραγωγικότητα στα πατώματα. Μια κατάρρευση είναι πολύ πιθανή λόγω τη γύρανση του πληθυσμού και τη υπογεννητικότητα του τεχνολογικού κύκλου, του γεωπολιτικού κύκλου και γενικά του κύκλου τη οικονομία, που αρχίζει να παίρνει καθοδική πορεία όπως συνέβη στο τέλος του 1982 ή στο τέλος του 2008. Όπω τόνισε ο Χάρι Τεντ, παρόλο που είναι δύσκολο να προβλέψει κανεί τι θα συμβεί, το σίγουρο είναι πω η νομισματική σύσφυξη θα επηρεάσει δυσμενώ στην αγορά και το 2025. Ένα βίντεο έγινε viral στα social media το οποίο δείχνει δεκάδε ψάρια να πέφτουν από τον ουρανό στην πόλη για ζού του Ιράν. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι ψεύτικο, θυμίζοντα ένα άλλο βίντεο που έδειχνε μελιτζάνε να πέφτουν από τον ουρανό στην Τεχεράνη το 2020. Τότε οι Ιρανικέ Αρχέ είχαν συλλάβει πέντε άτομα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το φαινόμενο πάντως έχει καταγραφεί και στο παρελθόν και σύμφωνα με τους επιστήμονες η βροχή ψαριών προκαλείται από ανεμοστρόβιλους. Όταν ένας ανεμοστρόβιλος διασχίσει τη θάλασσα ή τον ωκεανό μαζεύει ψάρια, βατράχια, χελώνες και καβούρια. Αυτά τα πλάσματα κινούνται μαζί με τον ανεμοστρόβιλο και στη συνέχεια παραμένουν στον ουρανό μέχρι να μειωθεί η ταχύτητα του ανέμου. Όταν η ταχύτητα του ανέμου μειώνεται, σταδιακά τα ζώα πέφτουν στο έδαφος μαζί με το βρόχινο νερό. Φαίνεται λοιπόν σαν να βρέχει ψάρια. σε <Τι> στη δημοσιοτήτα ήρθε η ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram με ένα πιάτο φαγητό το νεαρό μοντέλο από τον Ισημερινό που πριν από λίγε ημέρε δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι μέσα σε εστιατόριο. Σύμφωνα με τον Telegraph, η 23χρονη Λάντι Πάρα Γκαγκοϊμπούρου είχε αναρτήσει για του 173.000 followers τη στο Instagram μια φωτογραφία από το πιάτο με σεβίτσα από χταπόδι που είχε παραγγείλει τη για την ίδια 28 Απριλίου. Κατά το δημοσίευμα στη φωτογραφία φαίνονταν το όνομα του εστιατορίου στο οποίο βρισκόταν 23χρονη πρώην μίση σημερινό, στοιχείο που φέρεται να ήταν αρκετό για τους εκτελεστές της να βρουν που βρισκόταν ώστε να τη δολοφονήσουν. Ήταν λίγο μετά την ανάρτηση που η Πάραγκα είδε δύο μασκοφόρους να μπαίνουν στο εστιατόριο και να την εκτελούν εμψυχρό. Ένα τεράστιο ωκεανό κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια τη γη και που ανακαλύφθηκε πριν από 10 χρόνια, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στον κόσμο. Βρίσκεται θαμένο σε βάθο πάνω από 643 χιλιόμετρα μέσα στο μανδύα τη γη. Αυτή η ανακάλυψη των επιστημόνων δίνει φω στη γεωλογική σύσταση τη γη. Φανταστείτε ένα υδάτινο σώμα τρει φορέ μεγαλύτερο από όλε τι θάλασσε μαζί, φωλιασμένο κάτω από τα πόδια μα χάρη στι αξιοσημείωτε ιδιότητε ενό μπλε ορυκτού, αυτό ο υπόγειο ωκεανό διέφευγε τη ανείχνευση μέχρι τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το New Scientist, αυτό το εκπληκτικό έβριμα αμφισβητεί προηγούμενε θεωρίε σχετικά με την προέλευση του νερού τη γη, υποδηλώνοντα ότι αντί να φτάσουν μέσω κομιτών, οι ωκεανοί μα μπορεί να έχουν προέλθει από το εσωτερικό του ίδιου του πλανήτη. Γεωφυσικό που συμμετείχε στην ανακάλυψη, περιγράφει τον πλέον ρηκτό ω φουγγάρι, ικανό να παγιδεύει τεράστιε ποσότητε νερού μέσα στην κρυσταλλική του δομή, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ένα δίκτυο 2.000 σεισμομέτρων για να αναλύσουν τα σεισμικά κύματα που δημιουργήθηκαν από περισσότερου από 500 σεισμού. Αυτή η πρωτοποριακή ανακάλυψη όχι μόνο ρίχνει φω στη γεωλογική σύσταση τη γη, αλλά εγείρει επίση ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τον κύκλο του νερού στον πλανήτη. Αυτό ο υπόγειο ωκεανό μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των τεράστιων αποθεμάτων υγρού νερού στην επιφάνεια τη γη. Η Δανέζικη η Αρχή Ασφάλεια Τροφίμων ενημέρωσε του καταναλωτέ ότι αναλύσει σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα αποκάλυψαν υψηλέ ποσότητε φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, οι αρχέ ενημέρωσαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγή Πληροφοριών για επικίνδυνα τρόφιμα, καταγράφοντα σοβαρό κίνδυνο για του καταναλωτέ. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο ελαιόλαδο βρέθηκε η μη εγκεκριμένη ουσία πυρηφό. Το ελαιόλαδο Γκαια Classic, το οποίο ανακλήθηκε από τα σούπερ μάρκετ τη χώρα, είναι το επίκεντρο τη ανάκληση. Οι δανέζικε αρχέ συμβουλεύουν του καταναλωτέ να πετάξουν ή να επιστρέψουν το προϊόν στα καταστήματα. Η ανακοίνωση ανάκληση προειδοποιεί ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτοφάρμακο, κλοπυρήφο, δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό κινδύνου για την υγεία και είναι κρίσιμο οι καταναλωτέ να μην έχουν υψηλή πρόσληψη φυτοφαρμάκων για μεγάλο διάστημα. Το ελαιόλαδο διατίθεται στην ελληνική αγορά σχεδόν σε όλε τι αλυσίδε σούπερ μάρκετ. Ένα fake δίκτυο e-shop τη Κίνα κατηγορείται για ιστορική απάτη μαμούθ, καθώς αντλήσε χρήματα και προσωπικά στοιχεία από 800.000 ανθρώπου σε Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πιο συγκεκριμένα, 476.000 από αυτού έχουν δώσει στοιχεία χρεωστικών και πιστοτικών καρτών συμπεριλαμβανομένου του τριψήφιου αριθμού ασφαλεία τους. Όλοι παρέδωσαν ονόματα, αριθμού τηλεφώνου και emails. Η Διεθνή Έρευνα Εφημερίδων εξέτασε τους μηχανισμούς αυτούς που το Βρετανικό Chartered Trading Standards Institute περιέγραψε ως μία από τις μεγαλύτερες απάτες του είδους της με 76.000 ψεύτικες ιστοσελίδες ISO που δημιουργήθηκαν. Συγκεκριμένα το fake e shop δημιούργησε δεκάδες χιλιάδες ψεύτικα διαδικτυακά καταστήματα σε διαθέσιμες γλώσσες από αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά έως και σουηδικά προσφέροντας εκτοτικά προϊόντα από Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace και Prada καθώς και πολλές άλλες premium μάρκες. Οι καταναλωτές που εξαπατήθηκαν δήλωσαν ότι δεν έλαβαν ποτέ κανένα προϊόν. Οι απαταιώνες προγραμματιστές ξεγελούσαν τους δίθεν πελάτες τους από το 2015 με ένα εκατομμύριο fake παραγγελίες τα τελευταία τρία χρόνια. Πολλά από αυτά τα e έχουν κατέβει αλλά το 1 τρίτο από αυτά περισσότερα από 22.500 εξακολουθούν να είναι ενεργά. Μετά το ανιστόρητο ντοκιμαντέρ του Netflix, έρχεται και η Βρετανική Εφημερίδα Daily Mail για να διαδώσει ανυπόστατα μυθεύματα για την ερωτική ζωή του βασιλέα των βασιλέων, του μεγάλου Αλεξάνδρου, επιχειρώντας για άλλη μια φορά να τον παρουσιάσουν ως ομοφυλόφιλο. Το γιατί οι γνωστοί σκοτεινοί κύκλοι που θέλουν αλλαγή της ιστορίας επιθυμούν να του αποδώσουν τέτοια χαρακτηριστικά, ίσω εξηγείται με την προσπάθειά του να εμφανίσουν οτιδήποτε μη φυσιολογικό ω αρετή. Όπω αναφέρει η εφημερίδα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το υπερπολίτελε μπάνιο του Μεγαλεξάνδρου στο οποίο ο βασιλιάς έκανε μπάνιο με ομοαιρωτικό τρόπο με τους φίλους του φίλου του γεμάτου, τεστοστερώνει συντρόφου του, και προσθέτεται στο τελετουργικό κέντρο του αρχαίου Μακεδονικού Βασιλείου, το παλάτι των Εγών με έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων, που είναι τρεις φορές το μέγεθος του Παρθενώνα, με τα περιφραγμένα τείχη της πόλης, την αυλή τους ναού στα ιερά, το θέατρο, την παλέστρα, υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Τώρα οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την παλέστρα και τον μπάνιο που ο έφηβος Αλέξανδρος έκανε μπάνιο γυμνός με τον παιδικό του σύντροφο και φημολογούμενο εραστή του και τον μελλοντικό στρατιωτικό σύμβουλο του Ηφαιστείων. Η ανακάλυψη στη βασιλική πόλη των Εγών στη σύγχρονη πόλη της Βεργίνα στη Βόρεια Ελλάδα αποκαλύπτεται στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του Channel 4 Britain Huge Treasures of the World που προβάλλεται στις 11 Μαΐου. Ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς του τότε γνωστού κόσμου, δεν είχε ποτέ επιστημονικά επιβεβαιωμένες ομοφιλοφιλικές ανησυχίες. Αντίθετα, ήταν λάτρης του γυναικείου φίλου, ενώ παντρεύτηκε δύο γυναίκες και είχε εκατοντάδες παλακίδες. Ένα σοκαριστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώ δείχνει ένα αεροπλάνο κάρκο να προσγειώνεται με την κοιλιά στο αεροδρόμιο τη Κωνσταντινούπολη, αφού δεν κατέβηκαν οι τροχοί. Το υδραυλικό σύστημα των τροχών παρουσίασε βλάβη την ώρα τη καθόδου, λίγο πριν το Boeing 763 τη FedEx αγγίξει το έδαφο. Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε με το κήτο στο σημείο που βρισκόταν η δεξαμενή καυσίμων και, σαν αποθαύμα, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά ή ακόμα χειρότερα κάποιο τραυματισμό. Σημειώνεται ότι το ατύχημα αυτό προστίθεται σε μια μακρά πλέον λίστα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα τα αεροσκάφη της Boeing. Συναγερμό κήρυξε η Ρωσία λίγο μετά την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα διαθέσει τα κατεσχεμένα 300 δισεκατομμύρια ευρώ τη Ρωσία για τη στήριξη τη ανάκαμψη και των στρατιωτικών αναγκών τη Ουκρανία. Την αφορμή έδωσε για δήλωση τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ότι με τα χρήματα αυτά η Ουκρανία και όλη η Ευρώπη θα γίνει ένα πιο ασφαλέ μέρο για να ζει. Ο συνεγερμό αφορά σε πυρηνικά όπλα τη Δυτική και Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια και κυρίω την φόρτωση πυρηνικών κεφαλών σε μαχητικά. Αεροσκάφη, στρατηγικά βομβαρδιστικά και υπεριπεριχητικά βλήματα, αλλά και βλήματα Ισκαντέρ-M που έχουν μεταφερθεί στη Λευκορωσία και μπορούν να πλήξουν σε ελάχιστα λεπτά τη Βαρσοβία και το Βερολίνο. Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που πυρηνικέ κεφαλές βγήκαν από τους χώρους αποθήκευσης. Σύμφωνα με τη διαταγή του Λουκασένκο, διεξάγεται ευνίδια επιθεώρηση των μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων στις ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας. Η Μόσχα σε μια λίτη ανακοίνωσή τη αναφέρει ότι ξεκίνησαν ασκήσει με τακτικά πυρηνικά όπλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ορκομοσία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πατριάρχη Κύριλο τη Μόσχα του είπε χαρακτηριστικά. Ο αρχηγός του κράτους μερικές φορές πρέπει να λαμβάνει μοιραίες τρομερές αποφάσεις που θα προκαλέσουν πολλά θύματα. Ο Υπουργό Εξωτερικών Καμπριέλιου Λαντσμπεργκη δήλωσε ότι το δυτικό στρατιωτικό προσωπικό που εκπαιδεύει ουκρανικά στρατεύματα εντό τη χώρα πρέπει να ενισχυθεί. Από την αρχή τη ρωσική επέμβαση, πάνω από 100.000 Ουκρανοί στρατιώτε έχουν εκπαιδευτεί σε 30 χώρε εταίρου τη Ουκρανία, με πάνω από 30.000 να έχουν εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Λαντσμπεργκη ανέφερε ότι η εκπαίδευση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είναι πιο πρακτική από ό,τι στο εξωτερικό και ότι το Λιθουανικό Κοινοβούλιο έχει ήδη εξουσιοδοτήσει την αποστολή λιθουανικών στρατευμάτων με εκπαιδευτικά καθήκοντα εντό τη Ουκρανία. Ο ίδιο πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή θα ήταν καλύτερη ω μέρο ενό μεγαλύτερου συνασπισμού. Πριν από τον πόλεμο, τα λιθουανικά στρατεύματα εκπαίδευαν Ουκρανού σε ουκρανικό έδαφο για πολλά χρόνια και ο Λαντσμπέρκη είπε ότι υπάρχει ήδη το προαπαιτούμενο έδαφο για την ενίσχυση τη λιθουανική παρουσία. Επίση, ανέφερε ότι οι εκπαιδευτέ που σταθμεύουν στην Ουκρανία ω μέρο του συνασπισμού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αυξημένη πίεση στι χώρε του ΝΑΤΟ. Να παράσχουν αεράμινα, επισπεύδοντα τη διαδικασία παράδοση των αντιεροπορικών συστημάτων. Η κίνηση αυτή θα έδειχνε στο Κρεμλίνο ότι η Δύση μπορεί να προσαρμοστεί στην κατάσταση σύμφωνα με τον ιδιό. Ο πρόεδρο τη Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, Ρομπάουερ, προχώρησε σε μια δήλωση η οποία καταδεικνύει σε πόσο δύσκολη θέση είναι η Ουκρανία καθώ ζήτησε το Κίεβο να αντέξει ακόμη ένα χρόνο πολέμου ώστε να αυξηθεί η παραγωγή όπλων στη Δύση και να πραγματοποιηθεί μια νέα Ουκρανική Αντεπίθεση το 2025. Μια αντεπίθεση την οποία ο ίδιο θεωρεί δύσκολη, καθώ όπω αναφέρει στην Ουκρανία πόλεμουν αυτή τη στιγμή 450.000 Ρώσοι. Ο Ναύαρχο αποφεύγει να αναφέρει ότι το πρόβλημα τη λειψανδρία στου Ουκρανού αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό από τι προμήθειε όπλων. Οι Ουκρανοί πολεμούν με πείσμα και αυταπάρνηση για πάνω από δύο χρόνια, αλλά αυτό πλέον δεν αρκεί. Η συνεχή πρόθεση των Ρώσων στο σύνολο σχεδόν του μετόπου και η κατάληψη πόλεων φρουρίων που μετέπειτα θα χρησιμοποιηθούν ω προκεχωρημένε ρωσικέ βάσει καθιστούν πολύ δύσκολη την προοπτική μια Ουκρανική επίθεση τον επόμενο χρόνο. Άλλωστε υπάρχει ένα δίδαγμα σε αυτό το πόλεμο μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι Ουκρανοί ό,τι κέρδισαν κατά των Ρώσων το πέτυχαν ως αμυνόμενοι και όχι ως επιτιθέμενοι. Όταν αποφάσισαν να επιτεθούν το κόστος για αυτούς σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό προσωπικό ήταν τόσο μεγάλο που έκτοτε οι Ρώσοι έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πεδία των μαχών. Συγκεκριμένο Ναύαρχο είπε: Η πρόοδο των Ρώσων στο πεδίο τη μάχη είναι περιορισμένη. Η Ουκρανία μπορεί ακόμα να κερδίσει. Πιθανώ θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο για να επιτευθεί στη Δύση περισσότερη παραγωγή όπλων. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο ώστε η Ουκρανία να προετοιμαστεί για την επόμενη αντεπίθεση. Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχουν 450.000 Ρώσοι στο κατεχόμενο τμήμα τη Ουκρανία. Οι εξελίξει στην Ουκρανία δείχνουν να μην έχουν γίνει αντιληπτές από αρκετού στην Ελλάδα και ζητούν από τις λίγες επενδύσεις που απομένουν στον αμυντικό προπολογισμό να δοθούν στα τεθωρακισμένα αλουμινίου μη 113 τη εποχής του Βιετνάμ. Απλά πυρομαχικά από ντρόουν του εμπορίου διαλύουν κατά δεκάδες τόμα βαρέως τύπου και άρματα μάχη στις παιδιάδες της Ουκρανίας. Και λύσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται και ζητούν πόρους είναι απλά σπατάλι, που δείχνει άγνοια του σύγχρονου τρόπου διεξαγωγής των πολέμων οχήματα φτιαγμένα μια άλλη εποχή και όπως είχαν ομολογήσει οι ίδιοι Αμερικανοί με λάθο σχεδιαστικά πρότυπα. Όμω, ούτε τα τότε ούτε τα σημερινά δεδομένα δεν έδειξαν να επιβραβεύουν ένα τέτοιο όχημα, το οποίο από την πρώτη στιγμή ήταν ένα ταξί που θα μετέφερε του στρατιώτε τουλάχιστον 150 με 200 μέτρα πριν τη γραμμή εξόρμηση. Όσοι προσπάθησαν να τα κάνουν τόμα, απλά είδαν να καταστρέφονται και το χειρότερο να χάνεται πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Πόσο μάλλον να σταθούν στο σύγχρονο πεδίο, στο πλευρό των Λίο Διοχέλ. Όταν δεν έχουν ελπίδα βαριά άρματα μάχη των 65-75 τόνων, τι ελπίδα επιβίωση θα έχει η μεταφερόμενη ομάδα πεζικού. Η 47η μεραρχία της ρωσικής πρώτης τεθωρακισμένης στρατιάς φρουρών κατέλαβε τη σημαντική κομμόπολη βανοφκα ότι ανατολικά του Χαρκόβου και πλησιάζει όλο και πιο πολύ στον αντικειμενικό της στόχο που είναι η περικύκλωση και ο έλεγχος της πληθυσμιακά δεύτερης πόλης της Ουκρανίας. Όπω και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που το Χάρκοβο δύο φορέ καταλήφθηκε από του Γερμανού και δύο φορέ ανακαταλήφθηκε από του Σοβιετικού, τώρα οι Ρώσοι σχεδιάζουν ότι μέχρι το τέλο του 2024 θα καταφέρουν να εισέλθουν ξανά στο Χάρκοβο σχεδόν τρία χρόνια από την πρώτη προσπάθεια καταληψή του το Μάρτιο του 2022, που έληξε άδοξα με το ρωσικό φιάσκο στη Συμφωνία τη Κωνσταντινούπολη. Τελευταία γραμμή άμυνα είναι το Κουπιάνσκ, το οποίο πολιορκείται από το καλοκαίρι. Με απόσταση μόλι 118 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο είναι η τελευταία γραμμή άμυνα, ειδικά αν από τα νότια οι επερχόμενε ρωσικέ στρατιέ καταλάβουν το Σλαβιάνσκ. Η καταστροφή των αποθηκών πυρομαχικών και εξοπλισμού στα δυτικά και βορειοδυτικά του Κουπιάνσκ έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στι Ουκρανικέ δυνάμει που έμειναν χωρί αντιαρματικά και με βασικό απόθεμα σφαιρών. Το Κουπιάνσκ και το Σλαβιάνσκ είναι οι πλέον κρίσιμε πόλει. Τι οποίε οι Ρώσοι υπολογίζουν ότι θα έχουν καταφέρει να καταλάβουν πριν βγει το καλοκαίρι. Η σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται την Πρωθυπουργό, εγκριντα Σιμώνιτε, ετοιμάζεται να στείλει στρατιώτε στην Ουκρανία στο πλαίσιο εκπαιδευτική αποστολή. Η Σιμώνιτε είπε στου Financial Times ότι έχει άδεια από το Κοινοβούλιο να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για εκπαιδευτικού σκοπού, ανέφερε το δημοσίευμα. Κάτι φυσικά που νομιμοποιεί την όποια στρατιωτική κίνηση τη Ρωσία για αντίπινα στη Βαλτική. Η εφημερίδα διευκρίνησε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμα έτοιμα για αποστολή στρατιωτών. Επιπλέον, όπως είπε η Σιμώνη, η Λιθουανία θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία να διασφαλίσει ότι έχει την δυνατότητα να ανανεώσει τι ένοπλες δυνάμεις της. Σημειώνεται πως οι χώρες του ΝΑΤΟ μιλούν όλο και περισσότερο για άμεση επέμβαση στην Ουκρανική σύγκρουση. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την πιθανή αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και ο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, David Κάμερον, χαρακτήρισε αποδεκτό να επιτεθούν οι ενοπλέ δυνάμει τη Ουκρανία στο ρωσικό έδαφο με Βρετανικού πυράβλου. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, χαρακτήρισε αυτό που συνέβαινε έναν άνευ προηγουμένου γύρο κλιμάκωση τη ένταση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μέτρα. Τη Δευτέρα, το Γενικό Επιτελείο για λογαριασμό του Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε τι προετοιμασίε για τη διεξαγωγή ασκήσεων στο άμεσο μέλλον, οι οποίε θα δοκιμάσουν την προετοιμασία και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαίνεται πω οι δυτικοί πείθουν κράτη στην περιοχή τη Βαλτική να γίνουν άμεση στόχοι των Ρώσων, σε περίπτωση που επεκταθεί ο πόλεμο. η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε την 4η 8 Μαου τη Γαλλία ότι αν ο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, τότε αυτά θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι από το ρωσικό στρατό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προκάλεσε διαμάχη το Φεβρουάριο λέγοντα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία στο μέλλον. Ο Γάλλο ηγέτη προειδοποίησε ότι αν η Ρωσία κερδίσει στην Ουκρανία, τότε η αξιοπιστία τη Ευρώπη θα εκμηδενιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιο ο Μακρόν εξηγεί τη αυτή με την επιθυμία να δημιουργήσει κάποιο είδου στρατηγική αβεβαιότητα για τη Ρωσία. Δήλωσε εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε δημοσιογράφου. Θα τον απογοητεύσουμε για εμά. Η κατάσταση φαίνεται πιο βέβαιη, δήλωσε ακόμη. Εάν οι Γάλλοι εμφανιστούν στη ζώνη μαχών θα γίνουν αναπόφευκτα στόχοι για τις ρωσικές ενοπλές δυνάμεις. Μου φαίνεται ότι το Παρίσι έχει ήδη αποδείξει για αυτό. Η Μαρία Ζαχαροβα δήλωσε ότι η Ρωσία ήδη βλέπει αυξανόμενο αριθμό Γάλλων υπηκών μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο πρώην αναλυτή τη CIA και πρώην αναλυτή τη Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του State Department, Λάρι Τζόνσον, δήλωσε πω ο πρόεδρο τη Γαλλία, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει ήδη στείλει Γάλλου στρατιώτε στην Ουκρανία, οι οποίοι θα επιστρέψουν στα σπίτια του μέσα σε φέρετρα στην περίπτωση που απομείνει κάτι από τα σώματά του. Τόνισε ο ίδιο. Ήδη η Γαλλική Λεγιώνα των Ξένων βρίσκεται στην Ουκρανία και συμμετέχει ενεργά στη σύγκρουση και ήδη, σύμφωνα με του Ρώσου, έχουν σκοτωθεί σε μάχε στο Τσασιβιάρ τα πρώτα στελέχη της. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Όχι επίσημα, αλλά ναι. Αυτό σημαίνει ότι στέλνοντας τη Γαλλική Λιγιώνα των ξένων δεν στέλνουν στην πραγματικότητα στρατεύματα των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά είναι Γάλλοι. Ξέρουν πώς να χειρίζονται το πυροβολικό και πήγαν στην πρώτη γραμμή δήλωσε ο Λάρι Τζόνσον. Ο ίδιο χαρακτήρισε τρελή την απόφαση του Εμμανουέλ Μακρόν και σημείωσε ότι τέτοια προκλητικά βήματα δείχνουν μόνο την απόγνωση που επικρατεί στο ΝΑΤΟ. Ο πρώην βοηθό του Υφυπουργού Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε από του Asia Times ότι η Γαλλία έστειλε επίσημα στρατιώτε τη Λεγεώνα των Ξένων στην Ουκρανία. Όπω υποστήριξε, αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την 54η Ουκρανική Ανεξάρτητη Μηχανοκινητή Ταξιαρχία στο Σλαβιάνσκ. Υπάρχουν συνηθισμένοι φόβοι όπω ο φόβο τη πτώση αν μπει σε αεροπλάνο, η κλειστοφοβία και πάλι ο φόβο τη πτώση όταν μπει σε ασανσέρ. Ωστόσο, υπάρχουν και φοβίε που έχουν παρατηρηθεί σε ανθρώπου που δεν είναι και τόσο συνηθισμένε. Ακολουθούν 5 παράξενε φοβίε ανθρώπων που πράγματι υπάρχουν και ίσω δεν τι γνωρίζετε. Η πελαντοφόβια είναι ο φόβο που αισθάνονται οι άνθρωποι απέναντι σε φαλακρού. Δεν γνωρίζουμε γιατί υπάρχει όμως πράγματι υπάρχει. Η νυκτοχυλοφόμπια έχει να κάνει με το σκοτάδι αλλά σε δάση ή σε πάρκα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτή δεν μπορούν να ακούσουν με ευκολία μια ιστορία που εκτιλήσεται τη νύχτα σε δάσο. Η τρυποφόμπια είναι η φοβία από την οποία πάσχουν όσοι δεν μπορουν να ακουσουν με ευκολη μια ιστορια που εκτελησεται τη νυχτα σε δασο η τρυποφομπια ειναι η φοβια απο την οποια πασχουν οσοι δεν μπορουν τι τρύπε. Ακόμα και στη θέα μια τρύπα του πιάνει πανικό. Ακόμη η ομπροφόμπια είναι η φοβία που έχει να κάνει με τη βροχή. Κάθε φορά που βρέχει, οι άνθρωποι αυτοί αγχώνονται ή τους πιάνει πανικός. Τέλος, η νομοφόμπια η νομοφοβια ειναι μια σύγχρονη φοβία που έχει να κάνει με την τεχνολογία. Όποιο την έχει φοβάται, μη το κινητό του κλείσει ή δεν έχει σήμα ή ακόμα και αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Έρευνητέ ανακάλυψαν μια δραματική αύξηση στα περιστατικά καρκίνου του παχαίως εντέρου, ιδιαίτερα μεταξύ παιδιών και εφήβων στι Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1999 έως και το 2020 τα ποσοστά καρκίνου του παχαίου εταίρου αυξήθηκαν κατά 500% σε παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών, κατά 333% σε εφήβους 15 έως 19 ετών και κατά 185% σε νέους ενήλικες 20 έως 24 ετών. Χρησιμοποιώντα δεδομένα από τη βάση Wonder Database των Κέντρων Ελέγχου Ασθενειών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ερευνητέ κατέγραψαν τι τάσει στα ποσοστά καρκίνου του παχαίου εντέρου για άτομα ηλικία 10 έω 44 ετών από το 1999 έως και το 2020. Το 2020, 0,6 παιδιά ηλικία 10 έω 14 ετών ανά 100.000 πληθυσμού διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχαίου εντέρου, σε σύγκριση με το 0,1 ανά 100.000 το 1999. Οι διαγνώσει στους εφήβους 15 19 ετών αυξήθηκαν από 0,3 σε 1,3 ανά και στους νέους ενήλικες 20 24 ετών από 0,7 σε 2 ανά οι ερευνητέ τονίζουν ότι παρόλο που ο αριθμό των κρουσμάτων στα παιδιά και του εφήβου δεν είναι αρκετά υψηλό για να δικαιολογήσει την ευρεία χρήση κολονοσκόπηση, θα πρέπει να εξεταστούν πιο εξατομικευμένε προσεγγίσει. Επιπλέον, διαπιστώθηκε αύξηση και σε μεγαλύτερε ηλικίε με τα ποσοστά να αυξάνονται κατά 71% στι ηλικίε 30 έω 34 ετών, κατά 58% στι ηλικίε 35 έω 39 ετών και κατά 37% στι ηλικίε 40 έω 44 ετών. Η ηλικιακή ομάδα 40 44 ετών είχε τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση, αλλά το υψηλότερο ποσοστό εμφάνιση καρκίνου του παχαίου εντέρου, φτάνοντα στα 20 περιστατικά ανά 100.000 άτομα το 2020. Οι παράγοντε κινδύνου περιλαμβάνουν οικογενειακό ιστορικό φλεγμονόδου νόσου του εντέρου ή καρκίνου του παχαίου εντέρου, ενώ οι τροποποιήσιμοι παράγοντε κινδύνου περιλαμβάνουν την παχυσαρκία, τη χρήση καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ. Επίση, διατροφικέ συνήθειε, όπω η χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, η κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων και ζαχαρούχων ποτών και μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά, είναι παράγοντες κινδύνου. Πιθανοί αλλά όχι σταθερά αποδεδειγμένοι παράγοντε περιλαμβάνουν την καθιστική ζωή, την παρουσία βακτηρίων που τείνουν να προκαλούν όγκου, τη χρήση αντιβιωτικών και τα διατροφικά πρόσθετα. Η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ασθένειες και τις δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τα αυτιά. Το αυτή γνωστό ως αυτή του παλαιστή, υπερηχόνδριο αιμάτωμα, είναι μια παραμόρφωση που προκαλείται από αμβλή τραύμα. Το αυτή του κουνουπιδιού εμφανίζεται επειδή συσσωρεύεται αίμα στο πτερίγιο Ω εκ τούτου, διαταράσσεται η κυκλοφορία του αίματο στον υγιή χόνδρο και προκαλείται αυτή η καθόλου ευχάριστη κατάσταση για του ασθενεί. Οι παλαιστέ και οι πυγμάχοι που δέχονται κτυπήματα στα αυτιά συχνά εμφανίζουν αυτή κουνουπίδι. Το αίμα συσσωρεύεται και αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί άμεσα με θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση, μόλυνση και απώλεια χόνδρου. Η περιγραφή για το αυτή κουνουπίδι χρονολογείται από την πρώιμη ρωμαϊκή και ελληνική ιστορία. Όσο υψηλότερου επίπεδου είναι ο αθλητής σε ένα σπορ υψηλού κινδύνου, όπως η πάλι, η πυγμαχία, οι πολεμικές τέχνες, το ράγμπι και άλλα, τόσο πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες για να εμφανιστεί αυτή του παλαιστή. Η κυρία θεραπεία για το αυτή φαίνεται ότι είναι η πρόληψη σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αμερικανικές μελέτες. τι απαντήσει πολλών ομάδων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο του Newcastle που άκουσαν προεπιλεγμένε ομάδε διαφορετικών ήχων εξέτασαν δύο μελέτε που δημοσιεύτηκαν στο Journal of Acoustical Society of America. Οι απαντήσει των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των πιο ενοχλητικών ήχων στον κόσμο για του ανθρώπου, οι πέντε κορυφαίοι εκ των οποίων παρουσιάζονται. Καθένα από του πέντε πιο ενοχλητικού ήχου είναι ένα παράδειγμα επαφή. Θόρυβο τρυψήματο, τροχίσματο ή απόξεση. αυτη οι τύποι ήχων ήταν αντικείμενο προηγούμενων μελετών ενόχληση, αλλά στη μελέτη του 2008 αναμίχθηκαν για πρώτη φορά με άλλου τύπου ήχων συμπεριλαμβανομένων φωνητικών ανθρώπων και ζών, ήχων καιρού, μουσικών οργάνων και μηχανών. Οι ήχοι επαφή αποδείχθηκαν για ακόμη μια φορά ότι ήταν οι πιο ενοχλητικοί ήχοι από όλου. Οι πέντε πιο ενοχλητική με σειρά από το λιγότερο στο περισσότερο ενοχλητικό ήχο, είναι η εξή. Νύχια που γρατζουνάνε σε μαύρο πίνακα, ένας χάρακας που σέρνεται κατά μήκος ενός γυάλινου μπουκαλιού ή κιμολιά που τρίβεται σε ένα μαυροπίνακα, ένα πυρούνι που γρατζουνιέται σε ένα ποτήρι και ένα μαχαίρι που σέρνεται σε ένα γυάλινο μπουκάλι. την αποκάλυψη ότι οι γιατροί της βρήκαν έναν όγκο κάνει η Κρίς Τζένερ σε ένα επερχόμενο κλιπ των Καρδάσιανς. Σε ένα νέο τρέιλερ για τον πέμπτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Χούλου, η μητέρα των Καρδάσιαν μίλησε στις χώρες της για τα αποτελέσματα της πρόσφατης ιατρικής επίσκεψής της. Η Τζένερ φαίνεται να κάθεται δίπλα στο σύντροφό τη Κορέι Γκάμπλ, καθώ μοιράζεται τα νέα με την Κλόι Καρδάσιαν, την Κένταλ και την Κάιλι Τζένερ. Έκανα την εξέτασή μου, λέει η 68χρονη Τζένερ, στο κλειπ ενώ συγκρατεί τα δάκρυά τη. Βρήκαν μια κίστη και ένα μικρό όγκο. Η είδηση ευνηδίασε τι κόρε τη, καθώ η Κλόι φαίνεται ανήσυχη, ενώ η Κένταλ αγκαλιάζει την Κάιλι και προσπαθεί να την παρηγορήσει. Στο πρώτο τρέιλερ δεν δόθηκαν περισσότερε λεπτομέρειε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη γνωστό εάν ο όγκο είναι κακοήθη. Η υγεία τη Τζέννερ δεν είναι η μόνη ανησυχία των μελών τη οικογένεια που παρουσιάζεται στο τρέιλερ. Η μεγαλύτερη κόρη, Κόρτνεϊ Καρδάσιαν, περιέγραψε λεπτομερό το δύσκολο ταξίδι τη εγκυμοσύνη τη που την είδε να υποβάλλεται σε επίγουσα εμβριακή χειρουργική επέμβαση το Σεπτέμβριο για να σώσει τη ζωή του μωρού. Η Κόρτνεϊ και ο σύζυγό τη, Τράβι Μπάρκερ, καλωσόρισαν ένα αγοράκι, το Ρόκι, την 1η Νοεμβρίου. Παρακολουθήσατε το καθημερινό δελτίο του ProNews TV. Καλή συνέχεια!